Λοιπόν, και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αγγελική. Ο κύριος Τέλειος Κουλόγλου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Βλέπω, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ιταλία, ότι πηγαίνουμε εκεί για κυβέρνηση ακροδεξιών και ακραίων λαϊκιστών, Λέγκα του Βορρά και κίνημα των Πέντε Αστέρων. Τι γίνεται στην Ευρώπη, διαλυόμαστε? Είναι που σε πολύ δύσκολη θέση και ταρακουνιέται, και ένας βασικός λόγος είναι η διαμάχη Παρισιού-Βερολίνου. Την είδαμε και χθες να εκδηλώνεται σχεδόν δημόσια, είδαμε το λόγο του Μακρόν και την ανταπάτηση της Μέρκελ. Και μετά την άρνηση του Βερολίνου να μεταρρυθμίσει την Ευρωζώνη και να δεχτεί να έχουν από τα κέρδη, τα οποία παίρνει, να μοιράζεται κάπως τα κέρδη, τα οποία προς το παρόν από την έναρξη της κρίσης καρπώνονται μόνο τη Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες του Βορρά. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο διεθνώς. Γιατί είναι και η αντίθεση του Βερολίνου με τον Τραμπ, της Ευρώπης με τον Τραμπ. Υπάρχει το κενό αυτό που δημιουργείται, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να κάνει τις δύο μεγάλες χώρες που καθορίζουν την πορεία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, να ενωθούν, αλλά υπάρχουν τα ιδιωτελή, μικροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα του Βερολίνου κυρίως, που κάνουν να απορρίπτει το Βερολίνο όλες αυτές τις θετικές προτάσεις που έκανε ο Μακρόν για την μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, δηλαδή κοινοβούλιο της Ευρωζώνης, κοινός προϋπολογισμός, ένας υπουργός οικονομικών και κοινός υπουργός οικονομικών για όλη την Ευρωζώνη, και επίσης η προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης, δηλαδή με την έννοια της εξασφάλισης των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, και όλα αυτό το τελευταίο μάλιστα εννοώ, έχει συμφωνηθεί και το οποίο η Γερμανία κάνει σημειωτών και δεν δέχεται να στην πράξη να εφαρμοστεί, παρότι έχει συμφωνηθεί. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο τοπίο, επικίνδυνο, και επειδή η Ευρωζώνη στην πραγματικότητα δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως, εντάξει πάει καλύτερα, μπορεί ανά πάσα στιγμή νομίζω να ξανάχουμε κρίση. Το είπε και ο Μακρόν χθες, είπε ότι δεν είναι βιώσιμη, χρησιμοποιήσει τη λέξη ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη με αυτόν τον τρόπο, και νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας, ναι. Και βασικό θέμα τώρα είναι εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Ένα από τα βασικά θέματα, το κυριότερο ίσως αυτή τη στιγμή, είναι το Σκοπιανό και το θέμα της τέταρτης αξιολόγησης που υπάρχει και έκτακτο πολιτικό συμβούλιο αμέσως μετά. Υπάρχει το αίτημα της κυρίας Φόβης Γεννηματά για εκλογές τώρα. Πιστεύετε ότι αυτό φέρνει το κίνημα αλλαγής πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε ορισμένοι, ή όχι? Εγώ νομίζω ότι φέρνει το κίνημα αλλαγής πιο κοντά στην καταστροφή, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Τι, την καταστροφή, γιατί ζητάει εκλογές? Γιατί το αίτημα αυτή τη στιγμή είναι τελείως παράλογο. Καταρχήν, ένα μήνα πριν η κυρία Γεννηματά είχε κάνει προτάσεις για τη συνταγματική μεταρρύθμιση από αυτή τη Βουλή. Ξαφνικά αυτές οι προτάσεις τι έχουν γίνει? Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε εκλογές τώρα, εάν θεωρητικά αποδεχόταν ο Τσίπρας και το αίτημα και πηγαίναμε για εκλογές, όχι θα κατέρε το οικονομία. Δεν θα μας ξαναμιλάγανε οι εταίροι. Όταν λέω δεν μας ξαναμιλάγανε, πώς μαλώνουμε και λέμε δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν μας ξαναμιλάγανε ποτέ. Όχι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σαν να αυτοκτονεί ολόκληρη η χώρα να κάνει εκλογές τώρα, σε μια πολύ κρίσιμη φάση που συζητάμε το ποια ακριβώς θα είναι η έξοδος από τα μνημόνια. Πώς θα επιληθεί και με ποιο τρόπο το χρέος. Εάν θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές και με τι επιτόκια. Πιστεύετε ότι οι αγορές θα εμπιστευτούν μετά μια χώρα που ξαφνικά στο μέσο του πουθενά κάνει εκλογές λίγο πριν βγει από το πρόγραμμα? Γιατί να εμπιστευτούν μια χώρα που αμέσως μόλις βγει από το πρόγραμμα μπαίνει σε μια μακρόχρονη προεκλογική περίοδο? Γιατί εκ των πραγμάτων μπαίνει σε μακρόχρονη προεκλογική περίοδο. Γιατί αυτό θα είναι το καλύτερο, για παράδειγμα, κύριε Κούλογλου? Όχι, ο αντίλογος είναι σοβαρός, θέλω να πω. Αυτό είναι αναπόφευκτο, ότι οι εκλογές είναι προγραμματισμένες να γίνουν το 19. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό θα το πάρουν υπόψη τους. Θα πούνε εντάξει, ναι. Μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε να μην γίνουν εκλογές. Ούτε αυτοί μπορούν να προτείνουν κάτι τέτοιο. Αλλά το να προκαλέσουμε πρόωρες εκλογές τώρα, λίγο πριν το πρόγραμμα,
είναι για αυτοκτονία. Είναι, και φυσικά κανείς δεν το πιστεύει σοβαρά. Η κυρία Γεννηματά το έκανε για λόγους επικοινωνιακούς και εσωτερικής εσωτερικών ισορροπίας. Ανεξάρτητα από το πώς θα βγει στο κίνημα αλλαγής η νέα του στρατηγική, εσείς δεν έχετε πολιτική συμμαχιών πλέον. Έτσι. Δεν υπάρχει κανείς συνομιλητής πέρα από τους ΑΝΕΛ. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν με το τέλος του προγράμματος θεωρείτε ότι τελειώνουν και εκλείπουν οι λόγοι πολιτικής συνάντησης με τους ΑΝΕΛ, βουλευτής των οποίων, όπως γνωρίζετε, προημερών ταύτισε την ομοφιλοφιλία με την παιδοφιλία. Ή θα συνεχίσετε και μετά να συζητάτε μαζί τους μετά τον Αύγουστο. Κοιτάξτε, μετά το τέλος του προγράμματος και της ιστορικής περίοδου που κλείνει με τις εκλογές τις επόμενες, όταν θα γίνουν αυτές μέσα στο 2019, κλείνει και αυτή η έκτακτη περίοδος που πέρασε η χώρα και η οποία απαιτούσε και έκτακτες λύσεις ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών συνεργασιών. Φυσικά, μετά τις επόμενες εκλογές, τα πράγματα θα τεθούν διαφορετικά και θα αναζητηθούν συμμαχίες σε προοδευτική κατεύθυνση. Άρα λέτε τέλος οι συμμαχίες με τους ανεξαρτήτους Έλληνες όταν τελειώσει ο κύκλος αυτής της Βουλής με την προκήρυξη των εκλογών. Αυτό λέτε. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Γιατί δεν είναι ότι θα φύγουμε από το πρόγραμμα, θα περάσει μια περίοδος και θα πάμε σε εκλογές κανονικά μέσα στο 2019. Μετά το 2019 νομίζω ότι ο κάθε καταργάρης πηγαίνει στο δικό του πολιτικό πάγκο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιος θα είναι ο σύμμαχός σας? Πριν από λίγο είχαμε εδώ τον κύριο Λοβέρδο για παράδειγμα και μας είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αρχισημωρίτες. Πώς θα συνεργαστείτε μαζί, πώς οι δύο χώροι μπορεί να λέγονται όμοιροι? Κοιτάξτε, τα πράγματα σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αλλάζουν γρήγορα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητηθούν προοδευτικές συμμαχίες. Τώρα, ειδικά ο κύριος Λοβέρδος, δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτό το στρατόπεδο των συμμαχιών, γιατί αν μου λέτε για τον βουλευτή των ΑΝΕΛ που είπε κάτι πολύ, πολύ ακραίο και λαθεμένο για την παιδοφιλία και την υιοθεσία, θυμάστε ότι ο κύριος Λοβέρδος είχε εφαρμόσει στην πράξη τις ίδιες ρατσιστικές πολιτικές με τις οροθετικές. Στην πράξη κυνηγούσε οροθετικές για προεκλογικούς λόγους, που θεωρώ ότι είναι το ίδιο και χειρότερο. Επομένως, ούτε ο κύριος Κιτσίκης, ούτε ο κύριος Λοβέρδος ανήκουν σε προοδευτικές συμμαχίες. Και, για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος ανήκει, μιας και μπήκαμε στα ονόματα, γιατί να σας πω ότι αν δεν ανήκει ο Βενιζέλος, αν δεν ανήκει ο Λοβέρδος, ουσιαστικά λέτε σε έναν άλλο χώρο να διώξει τελέχη του για να συνεργαστείτε. Όπως ξέρετε, ο κύριος Βενιζέλος έχει σαφέστατα τοποθετηθεί πέρας μιας συμμαχίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ή με μια Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά, θα προτιμούσα το τελευταίο, αλλά ασφαλώς σε καμιά περίπτωση δεν εντάσσεται σε αυτό το κλίμα των προοδευτικών συμμαχιών. Ο κύριος Βενιζέλος είναι η προσωποποίηση κατά κάποιο τρόπο του παλιού πολιτικού συστήματος το οποίο μας χρεοκόπησε. Και έχει και ο ίδιος προσωπικά αρκετές ευθύνες για την πορεία που οδήγησε στην χρεοκοπία. Και με ποιους θα συνεργαστείτε τότε? Να σας πω και με ποιους θα συνεργαστείτε. Και κάτι τελευταίο, επειδή με ρωτάτε για όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό. Υπάρχουν πολιτικοί, δεν το έχω δει σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης, άνθρωποι, πολιτικοί, οι οποίοι είναι επί 30 χρόνια τα πράγματα, έχουν κυβερνήσει, πρόεδροι, υπουργοί κτλ. Να επιμένουν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Όλοι γράφουν τα απονεμήματά τους, πηγαίνουν και διδάσκουν σε πανεπιστήμια, αποσύρονται, ζουν τη ζωή τους με την γυναίκα τους και την οικογένειά τους. Η επιμονή εδώ, μετά από 30 χρόνια να παίζω ρόλο, είναι, και να παίζω ρόλο και να κοιτάω εγώ να κινώ τα νήματα, είναι πρωτοφανής και μάλλον και είναι μία από τις τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Ποιος, μιας και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση που όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Κικούλογλου, ποιους εννοείτε, πρώην πρωθυπουργούς για παράδειγμα? Εννοώ βασικά τους, αναφέρθηκα κυρίως στον κύριο Βενιζέλο, αλλά όχι μόνο και όλους αυτούς που μας άρεσαν, και στον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος είναι χρόνια στην πολιτική. Κάποια στιγμή είναι και καθηγητές. Κάποια στιγμή ξαναγυρίζει στο πανεπιστήμιο. Αυτό βλέπω εγώ να γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν το έχω δει ξανά από κανένα άλλο. Και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Γράφει κανένα βιβλίο,
μετά από μερικά χρόνια. Εσείς, κύριε Κουλούκλου, θα γράψετε βιβλία μετά το τέλος της θητείας σας? Εγώ, όπως ξέρετε, κυρία Σπανού, ήδη έχω γράψει και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε περιοδία στη Θεσσαλία για να παρουσιάσω το καινούργιο βιβλίο, το οποίο έχει να κάνει με την δικτατορία και με τις μαρτυρίες ανθρώπων για την δικτατορία εκείνη. Ασφαλώς θα γράψω βιβλίο, αλλά σχεδιάζω, προς το παρόν δεν το σχεδιάζω κάτι τέτοιο, ούτε μάλλον το φωνώ εκ των προτέρων τις πολιτικές μου συνομιλίες για να τις χρησιμοποιήσω μετά για τη συγγραφή βιβλίου. Καταλαβαίνετε σε ποιον αναφέρομαι τώρα. Θα διεκδικήσετε στον μια κύριο ακόμα... Βαρουφάκη, φαντάζομαι. Θα διεκδικήσετε μια ακόμα θητεία στην Ευρωβουλή? Προς το παρόν είμαι σε... Μ' αρέσει αυτή η δουλειά η καινούρια. Θεωρώ ότι κάνω αυτό που έκανα και ως δημοσιογράφος που ένα διαφορετικό μετερίζει. Συνεχίζω να λέω την αλήθεια και ασχολούμαι με τα ίδια περίπου θέματα κάνοντας με διαφορετικό μόνο τρόπο. Άρα, ναι, εάν και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε δεν είμαι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, μου κάνει την τιμή να με προτείνει στο ψηφοδέλτιό του, ναι, θα είμαι υποψήφιος. Πιστεύετε ότι οι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν με σταυρό ή με λίστα? Πιστεύω ότι θα ήταν οπισθοδρόμηση σήμερα, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να γυρίσουμε στη λίστα. Όπως ξέρετε, ο σταυρός έγινε την προηγούμενη φορά το 2014, γιατί ο κύριος Βενιζέλος ήθελε να αποφύγει τον μονοκέφαλο που θα κάνει με τους 58, τους περιβόητους 58, αν θυμάστε, που ήθελαν και αυτοί να είναι στα ψηφοδέλτια και είπε, εντάξει, θέλετε όλοι να είστε, ωραία, ας μπείτε όλοι στα ψηφοδέλτια και όπως πάρει το σταυρό, ας εκλεγεί. Δεν μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα και αυτό συνέβαινε τότε και τον κύριο Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά, τώρα αυτό έγινε. Και νομίζω ότι δεν θα ακούγονταν σωστό να γυρίσουμε πίσω στη λίστα, σε μια εποχή που και τα κόμματα περνούν τη δική, όλα τα κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, περνούν τη δική τους μεγάλη εσωτερική πολιτική κρίση. Κύριε Κούλουγλου, για τους άλλους μια χαρά τα λέτε, αλλά να σας το ρωτήσω και για τους δικούς σας. Ξαφνικά γίνεται πολιτικό συμβούλιο σήμερα, γκάζια του πρωθυπουργού, στους υπουργούς κλπ. 4 μέρες πριν γυρίσουν οι θεσμοί. Τι γίνεται? Υπάρχει αναποτελεσματικότητα στους υπουργούς, δεν θέλουν να λύσουν τα θέματα? 75 από τα 88 απομένουν από τα μέτρα για την αξιολόγηση. Τι συμβαίνει? Ξέρετε, υπάρχει η γνωστή ελληνική συνήθεια που τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή, στο παραπέντε, καμιά φορά και στο και πέντε. Και νομίζω ότι η δημόσια διοίκηση αλλά και η πολιτική της προϊστάμενη και στην Ελλάδα δεν έχουν απαλλαγή από αυτό το σύνδρομο να τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή και κάτω από πίεση. Κάποτε, πραγματικά, θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να διοικείται με στρατηγική μηνών μπροστά. Εγώ τουλάχιστον, γιατί και εγώ ξέρω ότι ήμουν μέλος, όπως και εσείς και όλοι μας εδώ, μέλος αυτής της νοοτροπίας, έχω διδαχθεί πολλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ξέρουμε από τώρα τι θα κάνουμε του χρόνου τέτοια μέρα. Άρα και με αυτό να κλείσουμε, υπάρχει θέμα συντονισμού στην κυβέρνηση και προγραμματισμού. Μην μου πείτε όχι τώρα, γιατί... Τώρα θέλετε να μου αποσπάσετε τίτλο. Καλά, δεν κακό καταρχήν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι να λέγεται όμως ταυτόχρονα. Δηλαδή η πραγματικότητα, αν δεν κατανοείται, δεν αλλάζει, έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος τα 200 χρόνια του οποίου από τη γέννηση γιορτάζουμε φέτος. Αναφέρεσαι στο Μάρξ, αλλά θέλω να αποσπάσετε τίτλο. Σίγουρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι και το πολιτικό προσωπικό και η δημόσια διοίκηση χρειάζονται ανάγκη παραπέρα εξυγχρονισμού και καλύτερο βηματισμού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κάτω το πολιτικό προσωπικό, τώρα δεν μιλάμε για τα μικρότερα κόμματα, μιλάμε για τους υπουργούς που έχουν την ευθύνη της διαπραγμάτευσης και να πάει η χώρα με όσο το δυνατόν καλύτερη διαπραγματευτική θέση στην τελική ευθεία στη διαπραγμάτευση για το μνημόνιο. Δεν μιλάμε για το πολιτικό σύστημα γενικά. Ναι, αλλά θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, συχνά αναπόφευκτες που είναι, αυτή η κυβέρνηση τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και την εφαρμογή του προγράμματος θα έχει πάει καλύτερα από τις προηγούμενες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει και αυτή η πλήρης επιβεβαίωση και τα θερμά συγχαρητήρια από όλους τους ηγετικούς ευρωπαϊκούς κύκλους. Και όχι μόνο από τον ΟΣΑ, από τον Γιούνκερ, από τον Καλά, αυτά τα δίνανε και στο Σαμαρά, δεν σας τιμά αυτό. Όχι, όχι. Τα δίνανε και στο Σαμαρά, τα δίνανε και στον Παπανδρέο, τα δίνανε σε όλους.
και στον Μητσόλος και στον Καραμαλή νωρίτερα. Ακούστε, η εικόνα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο. Αυτό έδωσε σε ένα σημαντικό ρόλο, καταλυτικό ρόλο, το προσφυγικό και η στάση αλληλεγγύης που κράτησαν οι Έλληνες πολίτες και μπράβο τους. Και χάρη σε αυτούς, καταρχήν, χρωστάμε την αλλαγή της εικόνας της χώρας, αλλά και η κυβέρνηση έχει συμβάλει θετικά γι' αυτό, όχι μόνο για τη στάση που είχε στο μεταναστευτικό, αλλά και επίσης για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται και την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και τις σχέσεις με τους διεθνείς, με τους όλους διεθνείς ηγέτες. Και ο Τσίπρας έχει και ένα προσωπικό χάρισμα, είναι ανοιχτός, είναι χαμογελαστός, είναι ευχάριστος και αυτό διευκολύνει, ξέρετε, και τις προσωπικές σχέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους παίζουν ρόλο και στις διαπραγματεύσεις και στη διεθνή διπλωματία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.